από τη Λεμεσό, από όπειρα φόνου για νευρά η αστυνομία. Μετά από συμπλοκή που είχαν 5 πρόσωπα στην Λεμεσό λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι των δύο συνιστέντων με σκοπό να συζητήσουν σχετικά με ξυλοδαρμό που υπέστη ο αγωνιαστικός της χθες, το απόγευμα λίγες ώρες νωρίτερα, και θεωρούσε ότι υπεύθυνη ήταν τα δύο αδέρφια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πήγαν στο σπίτι των δύο υπόπτων ο 24χρονος αγωνιαστικός της γυναίκας, ο 30χρονος αδερφός του και ένας φίλος του ηλικίας 26 ετών. Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των 5 προσώπων στην περάντα και ακολούθως εντός της θείας, κατά τη διάρκεια των οποίων, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε η αστυνομία, ακούστηκε πυροβολισμός από πυροβόλο όπλο, ενώ τα τρία πρόσωπα φέρονται πάντα σύμφωνα με την αστυνομία να δέχτηκαν και επίθεση με μαχαίρι από τους συλληφθέντες. Τα τρία πρόσωπα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου ο 24χρονος συλλέβεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα παιδικής θεραπείας. Ο 26χρονος φέρει τραύματα από μαχαίρι στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματός του, ενώ ο 30χρονος φέρει μεγάλο τραύμα στο πίσω μέρος της κεφαλής, καθώς και τραύματα από σφαιρίδια πυροβόλου όπλου σε διάφορα μέρη του σώματός του. Θέλω να πω ότι απόπλησε, σύμφωνα με την αστυνομία, τον δράστη ένας εκ των τριών θυμάτων μετά που ακούστηκε ο πυροβολισμός και παρέδωσε το όπλο σε μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια το έδωσε στην αστυνομία. Οι δύο ύποπτοι που δεν παραδεχόνται την διάπραξη των αδικαιωμάτων οδηγήθηκαν ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για 7 ημέρες. Κάποια αδικήματα θα εξεταστούν και εναντίον των τριών θυμάτων, τα οποία, επαναλαμβάνω, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης. Μάλιστα. Θα δούμε για την δήλωση. Ευχαριστούμε, Λουκά Σπαθάρη. Στα γύρω στις 11:30 διαπράχθηκε απόπειρα φόνου στην περιοχή εδώ. Τα θύματα είναι τρία, ηλικίας 25, 26 και 30 ετών. Οι δράστες είναι άλλα δύο νεαρά πρόσωπα, ηλικίας 38 και 40 ετών. Αυτή τη στιγμή οι δράστες βρίσκονται στα γραφεία τα ΛΜΖΟΥ και ανακρίνονται. Αναμένεται η εκδόση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τους για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, του τραυματισμού, της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος. Τα θύματα βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο ΛΜΖΟΥ, όπου εξετάζονται από τους θεράποντες γιατρούς. Οι δύο από αυτούς φέρουν σοβαρά τραύματα από πυροβόλων όπλων και μαχαίρι, ενώ το τρίτο πρόσωπο είναι ελαφρότερα τραυματισμένο. Η απόπειρα φόνου έγινε στο σπίτι των δύο δραστών όταν τα θύματα ήρθαν εδώ για να ξεκαθαρίσουν κάποιους παλιούς λογαριασμούς που είχαν και είχε ως αποτέλεσμα το ξεκαθάρισμα λογαριασμών να τραβήσουν όπλα και μαχαίρι. Εξετάζεται, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία ότι το όλων περιστατικών έγινε για κάποια κοπέλα, είναι θέμα το οποίο όμως εξετάζεται.